Η συνεχή εκκλήση του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου σπηλίου σε πυροσβεστικό σταθμό Δέλτα Τάξη. Ο Δήμο κατατάσσεται σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τη πυροσβεστική υπηρεσία στου πλέον πυροπληκτού Δήμου τη χώρα μα, καθώ πλήττεται συνεχώ από επαναλαμβανόμενε καταστροφικέ πυρκαγιέ τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια. Δυστυχώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πρόοδο παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας. Συνεχώς στέλνω σε όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει, όπως και στον σημερινό υπουργό τον κύριο Γκικίλια, στέλνω συνεχώς αιτήματα που του λέω και του υπενθυμίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Δεδομένων των θυελωδών ανέμων που συχνά πνέουν στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, θεωρείται επιτακτική η πυροσβεστική ενίσχυσή του, καθώ για τη Δημοτική Αρχή η πρόληψη είναι ο βασικό πυλώνα αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Αν δεν υπάρχει πρόληψη στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, που τα πνέουν από 10 έω 12 τότε που μπαίνουν αυτές οι πυρκαγιές, όπως καταλαβαίνετε μετά δεν σταματώ ή μια τέτοια πυρκαγιά, πηγαίνει στη θάλασσα για να σβήσει. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να δώσουμε όσο το δυνατόν να δώσουμε τη μάχη τη πρόληψη. Όταν λοιπόν γίνει το κλιμάκιο ΔΕΛΤΑ ΤΑΚ, θα υπάρχουν περισσότερε περιπολίε στην περιοχή, έτσι ώστε να αποφεύγονται αυτέ οι πυρκαγιέ που έχουν καταστρέψει την περιοχή μα. Σημαντική παράμετρο που αναδεικνύει την ανάγκη και τη σημασία τη αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου σπηλίου Αποτελεί το γεγονό ότι ο συγκεκριμένο Δήμο έχει πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο με οικίε, ξενοδοχεία, ταβέρνε και καταστήματα. Στα όρια του υπάρχουν περιοχέ Νατούρα και φυσικά το φοινικό δάσο του Πρέβελη.